centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Κύριε Τσάκα, καλή σας ημέρα από την Καστοριά και χρόνια πολλά. Καλή σας ημέρα, χρόνια πολλά και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά, κύριε Τσακά. Και βεβαίως ο σκοπός μας είναι ένας, φαντάζομαι το είμαστε ίδιο. Είμαστε μαζί με τον Δήμαρχο, γιατί άκουσα έτσι ρωτήσατε αν έχει ολοκληρωθεί. Είστε μαζί με τον Δήμαρχο. Είναι το ενδιαφέρον όλοι μας πάρα πολύ μεγάλο. Είναι πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον και φαντάζομαι ότι και ο κύριος Κορεντσίδης αυτό που κυρίως θέλει να μάθει είναι πότε ξεκινάμε, κύριε Τσάκα, τα έργα. Πριν από λίγες μέρες είδαμε ότι άρχισαν τα έργα στα Γρεβενά και αναρωτηθήκαμε τι έχει συμβεί εδώ. Τι γίνεται λοιπόν εδώ με την περίπτωση τη δική μας? Την επόμενη εβδομάδα ξεκινούμε τα έργα και στην πόλη της Καστοριά, για την Καστοριά, Άργος Χωριστικό, γιατί είναι μαζί αυτά τα έργα. Την επόμενη εβδομάδα ξεκινάμε τις εργασίες. Νομίζω ότι αν όλα πάνε καλά στις 10 του μήνα θα ξεκινήσουν οι εργασίες, ώστε μέσα στο χρονοδιάγραμμα, αν θυμάστε και στα προηγούμενες έτσι προβλέψεις που είχαμε πει, είχαμε πει για την Άνοιξη, μέσα στην Άνοιξη ξεκινάμε. Κράτησε και λίγο χειμώνας παραπάνω φέτος και μας δυσκόλεψε σε όλη την Βόρεια Ελλάδα. Αλλά τώρα είμαστε απόλυτα έτοιμοι να ξεκινήσουν οι εργολάβοι, το σκάψιμο, ώστε όπως είχαμε ορίσει το χρονοδιάγραμμα, να προσπαθήσουμε να έχουμε το συντομότερο δυνατό και τις πρώτες συνδέσεις, σε συνάρτηση βέβαια και με την ολοκλήρωση των λοιπόν έργων που απαιτούνται. Θα έρθουμε λίγο και στις πρώτες συνδέσεις, αλλά μέχρι που να πάμε στις πρώτες συνδέσεις, να πούμε ότι ξεκινάνε τα έργα 10 του μηνός και θα ολοκληρώνονται σταδιακά. Αυτό που θυμάμαι από την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε αυτό, είναι ότι... όπως το θυμάστε, μάλιστα, αυτό είναι το μοντέλο, θα υλοποιείται ένα κομμάτι, θα ολοκληρώνεται, θα δίνεται αέριο. Εκεί μπορεί να δίνεται και αέριο ενώ τα έργα θα συνεχίζονται στην υπόλοιπη πόλη, φυσικά, ας πούμε. Φυσικά, μάλιστα, φυσικά, φυσικά. Αυτό είναι το πλεονέκτημα του έργου, ότι μπορούν να συνδέονται οι πρώτοι και μετά να ακολουθούν οι υπόλοιποι, να ενεργοποιούνται και μετά να ακολουθούμε στην επόμενη περιοχή της πόλης και πάει λέγοντας. Θα υπάρχει και ένας, ας το πούμε, κατάλογος ενδιαφερομένων από διάφορους δρόμους, παραδείγματος χάρη των πόλεων. Εκεί θα δίνετε κι εσείς μια προσοχή για το πού πάμε, πόσες αιτήσεις υπάρχουν για τις συνδέσεις και τα λοιπά, ώστε να προχωράνε και εκεί που υπάρχει και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον πιο γρήγορα τα έργα. Είναι, θα σας πω, εμείς θα ανοίξουμε άμεσα την πλατφόρμα μέσω των οποίων εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους οι πολίτες. Ναι. Και θα υπάρχει ένας σχεδιασμός με τους δρόμους που θα σκάψουμε το πρώτο τετράμινο. Μάλιστα. Επί αυτών των δρόμων θα εκδηλώνονται ενδιαφέρον και για τις άλλες περιοχές θα μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, αλλά εντός του πρώτου τετραμήνου θα μπορούν να προχωρήσουν και σε συμβασιοποίηση, ώστε να πάμε στη συνέχεια να κατασκευάσουμε όταν φτάσουμε εκεί και τις συνδέσεις των κατοικιών ή εμπορικών καταστημάτων κτλ. Όλοι θα μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, το οποίο όπως είπατε είναι βασικό στο σχεδιασμό των επεκτάσεων. Δεν ξέρω αν έχετε ήδη, αν έχετε ήδη αυτό το κατάλογο των πρώτων δρόμων που θα σκαφτούν το πρώτο τετράμινο. Θα το ανακοινώσουμε πολύ άμεσα, γιατί τώρα κι αλλιώς θα σκάψουν έξω από την πόλη, δηλαδή ενώ θα είναι οι πρόδρομες εργασίες που απαιτούνται. Θα τον ανακοινώσουμε πολύ σύντομα, θα έρθουμε σε επικοινωνία και με τον Δήμο και ο Δήμαρχος θα δώσει την πληροφορία στην πόλη εκτός από εμάς. Και θα μπορέσουμε να ξεκινήσουμε να λαμβάνουμε εκδηλώσεις ενδιαφέροντος και στη συνέχεια να γίνονται και συμβάσεις, ώστε να είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στο επόμενο στάδιο που θα είναι οι κατασκευές των συνδέσεων. Είχατε ο τρόπος, όπως είπατε και εσείς, είναι που σχεδιάζεται μία επέκταση, ενώ δηλαδή το πώς θα προχωρήσουμε στο πρώτο και στα επόμενα τετράμινα, είναι μεικτός, αφορά και την τεχνική ανάγκη του έργου, κάποια κομμάτια που πρέπει να γίνουν υποχρεωτικά για να κλείνει ο κύκλος, τα loops που λέμε, και δεύτερον και η ζήτηση. Άρα είναι ένα μεικτό υβριδικό σύστημα και ενδιαφέροντος και τεχνικής ανάγκης. Είμαστε βέβαιοι ότι ο Δήμαρχος σας ζήτησε για μια ακόμη φορά να επιδοτηθεί η σύνδεση, το κόστος της σύνδεσης, στο 100% για τους Καστοριανούς. Αυτό μπορούμε να το πούμε σήμερα, ότι μπορεί να είναι εφικτό, μπορεί να επιδοτηθεί η σύνδεση 100% για τους Καστοριανούς.
όπως νομίζω το είχαμε συζητήσει και την προηγούμενη φορά, ναι, είναι κοινό αίτημα και του Δημάρχου και της εταιρείας μας να επεκταθεί αυτό που είχαμε συζητήσει ότι έγινε στη Φλόρινα, να επεκταθεί, ναι, και για την Καστοριά, για τους υπόλοιπους δήμους και ειδικά για την Καστοριά. Αλλά είναι ένα θέμα το οποίο συζητάμε και με την Περιφέρεια και με το Υπουργείο Ανάπτυξη, γιατί δεν είναι θέμα της εταιρείας μας. Οι πόροι για την, ναι, χρηματοδότηση αυτών των εσωτερικών συνδέσεων προέρχονται πάντα από το ΕΣΠΑ, οπότε πρέπει να είναι είτε σε επίπεδο Περιφέρειας που είναι ελαφρώς πιο δύσκολο, είτε σε επίπεδο Υπουργείου Ανάπτυξη. Είμαστε σε επαφή με τους αρμόδιους και ελπίζω ότι θα βρεθούν οι αναγκαίοι πόροι για να καλυφθεί το μεγάλο μέρος αυτής της δαπάνης. Ναι, γιατί η απόφαση για κάποιον πολίτη θα είναι πολύ πιο εύκολη να συμβασιοποιηθεί αυτή η σχέση. Σίγουρα διευκολύνει. Για να θα διευκολύνει πάρα πολύ τα πράγματα. Σίγουρα. Θα διευκολύνει πάρα. Το κόστος πάντως, έτσι, για να έχουμε και μια τάξη μεγέθους, ποιο είναι, κύριε Τσάκα? Το κόστος εξαρτάται, θα σας πω, από την λύση που θα ακολουθηθεί. Σε μια πολυκατοικία που θα επιλεγεί να η κεντρική θέρμανση, αυτό είναι το μοντέλο που χρησιμοποιείται κυρίως στην Αττική, ναι, δηλαδή επιλέγονται οι κεντρικές θερμάνσεις, οπότε το κόστος διαμοιράζεται σε όλα τα διαμερίσματα. Σε όλα τα διαμερίσματα, ναι. Όταν επιλέγεται η λύση που προτιμάτε κυρίως στη Θεσσαλονίκη, έτσι, για να σας έχετε έτσι, και γιατί έχουν και πολλούς συγγενείς και τα λοιπά, ναι, 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 πόλεις, ναι, η Θεσσαλονίκη επιλέγεται κυρίως με τα ατομικά λεβιτάκια, ναι, στη βεράτα, στα μπαλκόνια. Ναι, 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 ναι. Αυτό το κόστος τώρα εκεί κυμαίνεται από 1.500 έως 3.000 ανάλογα με τη δυσκολία σύνδεσης του σημείου. Είναι ένα κόστος πολύ σημαντικό για τις εποχές που ζούμε, βέβαια, έτσι. Είναι ένα κόστος. Είναι, βέβαια, θα σας έλεγα ότι εντάξει, τώρα ζούμε και τις στιγμές που το φυσικό αέριο ευρέθη τουλάχιστον το προηγούμενο διάστημα στα ανώτατα, ναι, στα ανώτατες τιμές της ιστορίας. Αν μιλάγαμε για πιο ήπιες καταστάσεις όπως ελπίζουμε ότι θα έχουμε τους επόμενους μήνες, θα σας έλεγα ότι η όποια επένδυση αποσβαίνεται πάρα πολύ γρήγορα. Τώρα λόγω της ακρίβειας είναι πιο αργή η απόσβεση, αλλά πάλι συμφέρει. Αλλά προφανώς ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Το καλύτερο. Είναι μια καλύτερη λύση. Προφανώς όλοι τη θέλουμε. Μάλιστα. Τώρα, κύριε Τσάκα, μας είχατε πει την προηγούμενη φορά ότι σκοπεύετε να ανοίξετε δύο καταστήματα στην Καστοριά και στο Άργος. Ισχύει. Είναι πρώτων πυλών και αυτά τα καταστήματα ή θα αργήσουν? Ναι, ναι. Όχι, όχι. Μέσα στο καλοκαίρι νομίζω θα έχουμε ολοκληρώσει και θα ανοίξουμε τα καταστήματα τέλη καλοκαιριού. Έτσι είναι ο σχεδιασμός μας. Τα οποία ο σκοπός τους είναι και συμβάσεις αλλά και ενημέρωση του κόσμου ότι γίνεται ακριβώς. Πολύ σωστά. Και ενημέρωση, γιατί πάμε και στις περιοχές όπως και η Καστοριά που δεν έχουν πρώτερη εμπειρία από το φυσικό αέριο, και ενημέρωση, αλλά θα είναι και σημείο εξυπηρέτησης κυρίως για τους πιο ηλικιωμένους, όσο έχουν δυσκολία με το διαδίκτυο και τις νέες τεχνολογίες. Αυτοί όλοι θα μπορούν να εξυπηρετούνται πολύ εύκολα από τα καταστήματά μας. Μάλιστα. Τώρα, σας θυμάμαι και στην ομιλία σας στο Λιμναίον, όταν ήταν εδώ και ο κύριος Γεωργιάδης, είχατε πει, ναι, ναι, και είχατε απευθυνθεί στον κόσμο να προτιμήσει και τις τοπικές επιχειρήσεις, όλο αυτό δηλαδή να λειτουργήσει εξ ολοκλήρου υπέρ της τοπικής κοινωνίας. Η τοπική κοινωνία όμως που έχει και άλλου είδους προβλήματα με την ανεργία και ψάχνει, και μας ρωτούσαν πάρα πολλές φορές πότε ξεκινάμε και πού απευθυνόμαστε. Εάν θα προκύψουν εργασίες και πώς μπορούν οι άνθρωποι να ζητήσουν εργασία για τα έργα που, ναι, πρόκειται να γίνουν από την επόμενη εβδομάδα, κύριε Τσάκα. Κοιτάξτε, η προσωπική μου έτσι προσέγγιση στο θέμα είναι ότι η λύση δεν μπορεί να, σε όλα αυτά που συζητάμε, να δοθεί μόνο από την απασχόληση στα έργα υποδομών, γιατί ξέρετε, τα έργα γίνονται, το μεγάλο μέρος ολοκληρώνεται, σταματάει κτλ. Αυτό που ήταν η δικιά μου προτροπή είναι να προσπαθήσουν οι τοπικές επιχειρήσεις και να δημιουργηθούν νέες αλλά και οι υφιστάμενες να απορροφήσουν όλο αυτό το μεγάλο όγκο εργασιών που θα απαιτηθεί και για τις εσωτερικές συνδέσεις που συζητάμε και για τις προμήθειες και για τις συντηρήσεις, ώστε με δικές τους δυνάμεις ο καθένας να ανοίξει ένα νέο επιχειρηματικό κύκλο. Ξέρουμε πολύ καλά ότι η Καστοριά διέρχεται μια κρίση, ενδεχομένως, δεν θέλω να είμαι απεσιόδοξος, ίσως να κλείνει και ένας κύκλος επιχειρηματικής δραστηριότητας ή να μειώνεται, τέλος πάντων. Οπότε πρέπει να δοθούν και νέοι δρόμοι επιχειρηματικότητας.
Θεωρώ ότι τα επαγγέλματα πέριξ του φυσικού αερίου είναι και τα κατασκευαστικά, οι μηχανικοί, οι εργάτες, οι συντηρητές, οι προμηθευτές, όλα αυτά είναι νέο πεδίο εργασίας το οποίο πρέπει να αγκαλιάσουν ώστε οι Καστοριανοί, ώστε να μην έρθουν εταιρείες από άλλες πόλεις κτλ. Και καλύψουν αυτά όλα τα έργα. Γιατί όπως αν κάνετε εύκολη η πράξη τον αριθμό των πιθανών συνδέσεων με το κόστος, καταλαβαίνετε κάποια πολλά εκατομμύρια τα οποία πρέπει να πέσουν στην τοπική κοινωνία και δεν είναι μόνο το να πάνε να εργαστούν για ένα εργολάβο που θα υλοποιήσει κάποιο έργο, και αυτό θα γίνει γιατί ναι. Έτσι υλοποιούνται τα έργα, δηλαδή κυρίως οι τοπικές αγορές απευθύνονται και οι κεντρικοί εργολάβοι που έχουν πάρει τις εργολαβίες, αλλά εγώ βλέπω και λίγο πιο μετά και θεωρώ ότι η επιχειρηματικότητα που ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα η πόλη της Καστοριάς είναι γεννημένη με το επιχειρήν, ναι. Πρέπει να κατευθύνει ναι. τις δυνάμεις του στο δρόμο αυτό, ώστε να γίνουν νέες γενιές και να επιστρέψουν και νέοι και επιστήμονες και επαγγελματίες στον τόπο τους και να επιχειρήσουν σε αυτά τα πεδία. Τώρα, νομίζω το εργοτάξιο είναι στην περιοχή που ήταν το εργοτάξιο του ΤΑΠ, έτσι δεν είναι? Εκεί γίνεται το εργοτάξιο. Θα είναι σε πολλά σημεία το εργοτάξιο. Γιατί, ναι, θα κατασκευαστεί και ο σταθμός αποσυμπίεσης στην Ποριά επίσης, που είναι παράλληλο σαν έργο. Αυτό είναι έργο που υλοποιεί ο ΔΕΣΦΑ, δεν είναι δικό μας. Ο σταθμός υποβάθμισης της πίεσης είναι επί της ουσίας, από την υψηλή να πάμε στη μέση πίεση. Αυτό ναι. είναι έργο που υλοποιεί σε συνεργασία με τον ΤΑΠΟ ΔΕΣΦΑ. Και από αυτή την έξοδο που θα δημιουργηθεί, εμείς θα συνδεθούμε για να τροφοδοτήσουμε την πόλη. Μάλιστα. Αυτό είναι άρα είναι ένα κομμάτι, δηλαδή το εκεί που δεν αφορά εμάς, μας αφορά μάλλον, αλλά δεν υλοποιούμε εμείς. Από εκεί είναι ένα έργο μέσης πίεσης να φτάσει ως τα όρια της πόλης και μέσα της πόλης που θα σκάψουμε για να μπούμε τη χαμηλή πίεση mm-hmm. που συνδέουμε οικίες και καταστήματα. Διευκρινίστε μας κάτι ακόμη, κύριε Τσάκα. Θα υπάρχουν δύο εργολαβίες. Μία θα δουλεύει από Ποριά μέχρι της πόλης και άλλη που θα δουλεύει μέσα στις πόλεις. Μπορεί κάποια στιγμή να γίνουν και τρεις. Μπορεί να γίνουν και τρεις κάποια στιγμή εργολαβίες. Έτσι. Αυτό για να ξέρουμε και πού ο κόσμος μπορεί να απευθύνεται για να, επαναλαμβάνω, για εργασία. Για εργασία που είναι ζητούμενο. Δεν ξέρω ακριβώς πόσοι μπορεί να απασχοληθούν. Εδώ είναι ένα θέμα αυτό, αλλά σε αυτού του είδους τα έργα, ναι. επαναλαμβάνω, το βλέπουμε και πιο σφαιρικά για το τι δουλειές δημιουργούνται γύρω από αυτό. Εγώ είμαι, σας λέω έτσι την εμπειρία μου, γιατί δεν είναι η πρώτη πόλη. Υλοποιούμε σε πολλές πόλεις και κυρίως πόλεις που αντιμετωπίζουν αντίστοιχα προβλήματα με την Καστοριά. Για μένα η λύση είναι να δημιουργηθούν νέα αντικείμενα, νέες δουλειές, νέοι ναι, άνθρωποι. Ναι. Που δεν απαιτούνται μεγάλες επενδύσεις, δεν απαιτούνται να αγοράσουν μηχανήματα. Καταλαβαίνετε, δεν είναι ότι και πώς θα επιχειρήσουμε. Ένας νέος μηχανικός, για να πω ένα παράδειγμα, μπορεί άνετα να στήσει τα δικά του συνεργεία, να αρχίσει να κάνει συνδέσεις, οι οποίες είναι αρκετά προσοδοφόρες με τα δεδομένα της εποχής. Μάλιστα. Άρα, εγώ το βλέπω λίγο έξω από την απλή απασχόληση ως εργαζόμενος. Για κάποιο χρονικό διάστημα που θα σκάβονται οι δρόμοι, αυτό είναι το ζητούμενο. Έτσι. Η δέσμευσή σας ότι οι πρώτοι θα ζεσταθούν τον χειμώνα που έρχεται παραμένει, όπως και να έχουν τα πράγματα. Παραμένει, φυσικά. Σταδιακά μες στο χειμώνα θα ζεσταθούν και άλλοι μέχρι τον Δεκέμβριο του 2023. Έτσι, μέχρι το Δεκέμβριο του 2023 κλείνει αυτός ο κύκλος. Βέβαια, τα έργα εννοείται θα συνεχιστούν και μετά το 2023, δεν σταματάει οι επεκτάσεις και τα λοιπά. Τα έργα αυτά ήρθαν για να μείνουν. Θα συνεχίζουμε και μετά το 2023. Το 2023 είναι η λήξη αυτού του πακέτου των χρηματοδοτούμενων έργων. Αλλά τα έργα εννοείται θα συνεχίσουν στο Δινεκές. Βλέπετε ότι μπορούμε να πάμε σε επεκτάσεις λοιπόν σε μεγάλες περιοχές όπως είναι Μεσοποταμία, Δισπηλιό, παραλίμνιες περιοχές. Τα έχουμε όλα αυτά στο κατά νου και την επέκταση δηλαδή στις όμορες περιοχές, κοινότητες της πόλης Καστοριάς. Όλα αυτά έτσι δημιουργούνται τα δίκτυα, καλύπτεται το κέντρο της πόλης και μετά επεκτηνόμαστε προς όλες αυτές τις περιοχές που είπατε, όλες τις εξετάζουμε. Μάλιστα. 10ο μηνός λοιπόν αρχίζουν την άλλη εβδομάδα τα έργα. Δεν ξέρω αν μπορεί, αν είναι μαζί σας ο Δήμαρχος ακόμα, να μας πει και ο Δήμαρχος μια κουβέντα, αν ευχαρίστω. Δεν σας ταλαιπωρούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ, πρόβλημα. Κυρία Τσάκα, κανένα που ήσταν μαζί μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσταν μαζί μας. Centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν.
Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.